Σε κόρνερ τελείω η Μπαγάσα. Ο Όσκαρ αλλάζει τον Μπαγάσα, πολύ ωραία προσπίση. Μπαίνει στην περιοχή, θα σουτάρει και 1-0 για τον Ολυμπιακό. Στο 5ο λεπτό, ενώ ξαναβλέπετε τη φάση, πολύ ωραία προσπίση. Αριστερό σουτ. Εδώ την μπάλα. Έχει κοντά. Ο Μενές θέλει να βγάλει μια παλιά. Πλασάρι, 1-1 για την Ρώμα. Πολύ καλή κάθετη πάσα. Βλέπουμε και πάλι τη φάση στο τέλος της. Έχει ήδη πασάρει εδώ τότε. Άψογο πλασιά από το Μενές. Στη γωνία του Νικοπολίδη. 1-1 για τη Ρώμα. Στο 11ο λεπτό. Ασυνεννοησία με τον Ραούλ Μπράβο. Έδειχνε στον Νικοπολίδη να βγει. Αυτός δεν είχε βγει νωρίτερα. Center for των Ερυθρόλευκων. Η μπάλα πάει εκεί που είναι ο Μίτρογλου. Ο Ολυμπιακός επιμένει. Νέα σέντρα, έγινε κεφαλιά. 2-1 με τον Ντουντού. Να παίρνει την κεφαλιά και να σκοράρει. Θα μαρκάρει τον Ντουντού αυτή τη φορά. Βλέπουμε και πάλι την σέντρα του Ιμπαγκάσα. Μαρκάρει τον Ντουντού. Παίρνει την κεφαλιά. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Τόνι. 2-1 η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρντε με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια απλώς Ζαϊρή. Μη καλή παλιά για τον Μίτρογλου. 3-1 για τον Ολυμπιακό. Μαγική παλιά. Ωραία εκεί με τον Ρίσε. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να βγάλει μια παλιά στο κέντρο της άμυνας της Ρώμα. Εκεί βρέθηκε αφύλακτος ο Μίτρογλου. Βέβαια και πάλι μπροστά τον Τερόση. Πολύ καλή παλιά. Το αριστερό τελείωμα από τον Μίτρογλου. 3-1 για τον Ολυμπιακό. Ντουντού. Καλή παλιά για τον Ζαϊρή. Παλιά 30 μέτρων ακριβίας. Πρόλαβε ο Ζαϊρή τελικά. Και να δούμε αν θα γεμίσει η περιοχή. Τελικά επιλέγει να βγάλει έξω. Στον Φετφατζίδη. Καλό σουτ. Γκολ επί Σιρικάς. Ακόμα ένα. Τον δέχτηκε 3 γκολ σε ένα ημίχρονο. Βλέπετε και πάλι από την παλιά του Ντουντού για τον Ζαϊρή. Ο οποίος επέλεξε να γυρίσει την μπάλα προς τα έξω. Καλό κοντρόλ του μικρού. Να σπάσουμε με τη μέση. Βοήθεια βεβαίως. Κόντρα σαν τρεόλη μπάλα. Εδώ είναι το Ζαϊρή, ο οποίος έχει χώρο πλέον. Κρατάει και βγάζει ώρα στο Μοδέστο. Να δούμε θα βγάλει τη σέντρα. Καλή σέντρα. Δύο τσάφ από τους πέρτες της Ρώμα. Και, και ακόμα ένα βλέπω τον Ολυμπιακό. Με τον Άρη Σοϊλέδη. Έτσι τα πράγματα είναι. Και δείτε πως ξεκίνησε με τον Ζαϊρή και πάλι. Την επέλασή του να βγάζει για τον Μοδέστο η σέντρα. Και διπλό λάθος. Είτε εκεί και από τον Ρώση, ο οποίος δεν περίμενε να περάσει μπάλα. Αλλά βεβαίως και από τον Λόρια,